Ένας κλασικός Έλληνας τρώει χαλαρά-χαλαρά το δείπνο του σε ένα εστιατόριο, όταν ένας τυπικός Αμερικάνος τουρίστας, μασώντας προκλητικά τσίχλα, έρχεται και κάθεται απροσκάλεστος δίπλα του. Ο Έλληνας τον αγνοεί και ο Αμερικάνος, δυσαρεστημένος, ξεκινάει κουβέντα. Δεν μου λέτε, sorry, τρώτε ολόκληρο το ψωμί εσείς οι Greeks. Έλα, τρώτε ολόκληρο το ψωμί εσείς οι Έλληνες, ρωτάω ξανά. Μα δεν μιλάτε, κύριε. Yes, you. Τι πράγμα, τι, δεν άκουσα. Το ψωμί το τρώτε ολόκληρο εσείς οι Greeks. Βέβαια, τι, το μισό θα φάμε. Γιατί... Miss No, τρώμε μόνο το εσωτερικό, την ψύχα, πώς το λένε. Το εξωτερικό το βάζουμε σε μια container και το ανακυκλώνουμε. Recycle, we recycle. Το κάνουμε croissants and we sell it, απλά μες τους Έλληνες. Αχ, καλά. Άσε μου το φιλαράκι μας μεριάτικα. Τρώτε marmalade εσείς οι Έλληνες. Τι έγινε τώρα? Marmalade, you know, αυτό πάνω στο ψωμί, στο bread, marmalade. Τρώτε εσείς οι Greeks. Φυσικά τρώμε marmalade, αλλά φάμε. Miss No, we eat, τρώμε φρέσκα φρούτα, fresh fruits. Αυτά που περισσεύει, τα κουκούτσια, τις φλούδες και τα άλλα, τα βάζουμε σε ένα κοντέινερ, τα ανακυκλώνουμε, we recycle, τα κάνουμε marmalade και τα πουλάμε στους Έλληνες. Φλαράκι, εσύ μιλάς και ελληνικά, σε κάνω και εγώ μια ερώτηση. Για, yeah, ρώταμε, right, ask me. Τα προφυλακτικά, ρε φλαράκι, τα κάνετε αφού πήδηξε τις κόμενες σας. Τα πετάμε φυσικά, τι να τα κάνουμε. Εμείς πάλι εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, δεν τα πετάμε. Αλλά... Τα βάζουμε σε ένα κοντέινερ, τα ανακυκλώνουμε, τα κάνουμε τσίχλες και τα πουλάμε σε Αμερικάνους. Αυτά με άρμα φρούτα ειδικά γίνονται ανάρπαστα. Oh my god. Βλάκα. Oh my god. For the cake.